ευχαριστώ. Λοιπόν, τα χρόνια και σε αυτά και δεν θα ανέβει κανένας, sorry για λίγο, δεν θα ανέβει κανείς, γιατί θέλει να μιλήσει η Τάνια στο live της. Τα παίρνει ο Τζιβιλίκας λοιπόν δεξιά και αριστερά και τα βάζει δεξιά και αριστερά λοιπόν ο Τζιβιλίκας και το παίζει ότι έχει στήθος, λέει, και το ένα και το άλλο, δεν με ενδιαφέρει τι στήθος να έχει, πλάκα επίπεδο είναι. Λοιπόν, και βγαίνει από εκεί και κάνει διδάγματα. Βγαίνει από εκεί και κάνει διδάγματα και λέει: παίρνω ορμόνες, προσέξτε, το μήνα 12 κουτιά έλεγε. Τι έλεγε, πόσα κουτιά έλεγε το μήνα. 12. Και βγαίνει στα live και τα λέει: το σούργελο της κοινωνίας. Το σούργελο της κοινωνίας. Βγαίνει σε live και δίνει βήματα στα παιδιά που βλέπουν να παίρνουν ορμόνες. Το σούργελο της κοινωνίας αυτό. Ο ξεφτύλας της κοινωνίας. Και λέει: μα με ζηλεύει, θέλω, λέει, να πάρουν, λέει, δημοσιότητα από μένα. Να, σούργελο. Ότι εσύ θέλεις να πάρεις δημοσιότητα από αυτόν, γιατί αυτός από πού έχει δημοσιότητα, από το κρεβάτι του? Από το κρεβάτι, να βγαίνει και να δείχνει τον κόλο του όλη την ώρα στα... Γιατί διαφέρω, γιατί τον παίρνω, ναι, από τον κόλο και διαφέρω. Δεν μπορώ, σταμάτα ρε, έλεος. Διαφέρω. Σταμάτα, δεν αντέχω. Μόνο διαφέρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προχτές έλεγε ότι όλες οι τρανς είναι, λέει, ντάνες, είναι ιερόδουλες και εγώ, λέει, είμαι το κορίτσι, λέει, του σπιτιού. Εγώ κορίτσι του σπιτιού, να σου σπικάρω, διοφωνείεντα κορίτσι του σπιτιού. Θέλεις, λέει, να σου δείξω κάτι ωραία μηνύματάκια και κάτι ωραίες φωτογραφιούλες να δεις τι ωραίο κορίτσι του σπιτιού είσαι. Είναι, λέει, κορίτσι του σπιτιού, δεν κάνει, λέει, λοιπόν, βίζιτες. Βαράτε 100 άτομα που είστε τώρα, βαράτε στο όνομα Μαρία Βα αναφορές στο προφίλ του, πανωτά, πανωτά όμως. Πανωτά, τώρα, βαράτε αναφορές. Τώρα με παίρνει και ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, ακούστε το. Θα το γράψω στα βιβλής. Και έλεγε τώρα ο... το τυπάκι ότι όλοι... Λοιπόν, σε αυτό, Μαρία Βα, βαράτε, καρφίτσωσε το, Τάνια. Καρφίτσωσε το, σε αυτό, βαράτε αναφορές. Πατάς απάνω τις τρεις τελίτσες και σου γράφει. Και έλεγε, λοιπόν, όλες είναι visitors και εγώ δεν κάνω visitors, αλλά κατά τα άλλα όλα τα βίντεο του να μας ανοίγει τον κόλο του δίνε, μας ανοίγει το βρωμό κολό του το πατητό. Μας το ανοίγει και μας το δείχνει, κατά τα άλλα δεν είναι visitors, γιατί διαφέρω, τον παίρνω από τον κόλο και διαφέρω. Ιδοντού, ναι, Ιδοντού, Ιδοντού, βαράτε αναφορές, Μαρία Βα, στο όνομα Μαρία Βα, Γκρίγκλης. Κουνάω τον κόλο μου και διαφέρω, τον παίρνω από τον κόλο, διαφέρω. Προσέξτε τώρα. Έλα, έλεγε... Τάνια, δεν αντέχω ρε φίλε, έλεος δηλαδή, έλεος. Και έλεγε σήμερα τώρα... μου τα στείλαν αυτά βίντεο. Κάποιος τον έβριζε. Τα έχω τα βίντεο, τα έχω ανεβάσει. Γεια σας, Γιώργο, καλησπέρα. Τα έχω ανεβάσει και έλεγε ότι είμαι εγώ. Και έλεγε εγώ, μου είναι παρόδειγμα. Και εκείνη την ώρα που με έβριζε και έλεγε κάντε αναφορές, έβαλα τη φωτογραφία του εδώ μέσα για να δείτε πώς είναι ο Τσιτσιφιόγκος, ο Τσιλιβίθρας. Και δεν βάζει τις παλιές του φωτογραφίες. Εγώ, λέει, δεν θέλω, λέει, να κάνω πλαστικές, λέει. Δεν θέλω, λέει, να είμαι της μοδός. Μ' αρέσω έτσι. Του αρέσει δηλαδή να έχει τη μύτη του Καραγκιόζη, τα δόντια, τον από εδώ, τον από εκεί και τ' άλλο παραπέρα. Θεωρείται ότι είναι όμορφο, το σαγόνι το αντρικό, κλακ, 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 κλακ. Το λαρίγγι του κοκόρι, που είναι το τρικάμπουρο, το λαρίγγι, το καρύδι. Το καρύδι. Γυναίκες, καρύδι είπε, τι είπε. Γιατί, λέει, δεν έχετε δει γυναίκες με καρύδι? Πραγματικά έχετε δει εσείς γυναίκα με καρύδι? Το καρύτσαφλο αυτό καλησπέρα, που πετάει. Καλησπέρα, Αστραπόγιανε. Η φυσική. Τι φυσική, μωρή μου, σαν το Τζιβιλίκα είσαι, που ψηλός καμπούρης και το πόδι 48 νούμερο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν μου λες, τι έγινε με Φάμπη? Θα σου πω και τι έγινε και με Φάμπη. Και λέει τώρα το τυπάκι, όλη μέρα, το μαλλί μου θέλω να το λούστο. Ο Στάθης Ψάλτης, το μαλλί μου μακραίνει, το μαλλί μου έχει πάθει πτώση. Το μαλλί, όλη μέρα λέει για ένα μαλλί, ο Τζιβιλίκας, για ένα μαλλί, ότι παίρνει ορμόνες και είναι σαν να έχει, λέει, περίοδο. Να, μαλάκα.
που είναι, ξέρει και από περίοδο της γυναίκας, ξέρει ο Τζιβιλίκας από περίοδο της γυναίκας. Όλη μέρα λέει πόσα σικλακούρ καταπίνει 20 χάπια τη εβδομάδα. Πού είναι κομμότρια, για πες μου, Αντριάννα μου. Ναι, γεια σου, Ντίνα μου, κορίτσι μου. Πού είναι κομμότρια, για πες μου. Πόσα σικλακούρ παίρνει, τα διαφημίζει κιόλας εδώ μέσα να πάρουν κι άλλα παιδάκια. Έχω βγάλει, λέει, στήθος. Στήθος δεν υπάρχει ανύπαρκτο. Φοράει τα φρολέξ εδώ, φοράει αυτά τα σφουγγαράκια που είναι έτσι. Και ότι τον ζηλεύω, εγώ ζηλεύω τον Καραγκιόζη που κοιμάται και βρωμοσκυλάει ολόκληρος, ολυνυχτής και ολημερής. Λοιπόν, πέρα ότι έβριζε όλες τις τρανς και για πλαστικές και ότι πέφτουν οι πλαστικές, αλλά ψάχνει για money, και έχει βάλει και την PayPal του εκεί για να πάρει money, μπας και κάνει βυζάκια. Κατά τα άλλα, οι πλαστικές πέφτουν. Σπούδαζε, δεν δουλεύει, Αντριάννα μου. Σπούδαζε, δεν δουλεύει. Λοιπόν, και μπαίνει και η Φαμπιόλα από μέσα και λέει: εγώ στηρίζω, λέει, τα κορίτσια τα καινούρια. Μόλι πια στηρίζω. Ναι, μόλι λέγε. Το κορίτσι του Μάη. Ποιο μωρί, πού το είδε. Το κορίτσι του Μάη. Τον είδες, κορίτσι. Και τι κάνει σήμερα το σούργιλο ο Τζιβιλίκας. Ο Τζιβιλίκας τι κάνει σήμερα. Λοιπόν, έλεγε, πηγαίνετε, λέει, και κάντε, λέει, αναφορές. Έστελε κόσμο από εκεί, τα 50 του άτομα, να έρθουν από εδώ να μου κάνουν αναφορές την ώρα που κάνετε εσείς live και εγώ έκανα δουλειές. Περίμενε. 126 άτομα είναι εδώ. Λοιπόν, βαράτε αναφορές στο προφίλ Μαρία Βα. Μαρία Βα Γκρίγκλης. Βαράτε αναφορές. Και έστελνε από εκεί. Εσύ πάρ' τον μπούλο από εδώ. Κάτσε να σου κάνω και μία σίγαση. Έβαζε και τον μπλοκάκι σου. Ποιος έφαγε τον μπλοκάκι του. Ένας που έβριζε. Όχι, ναι. Δεν θα πήγαινε. Πάμε παρακάτω. Λέγεται Άνια Σίμικολα στα σχόλια. Ναι, και έλεγε τώρα πηγαίνετε λίγο από εκεί και κάνετε λίγο μια φορά. Το σούργελο, Κουασιμόδος τώρα, το χιλιόμετρο που την έχουν δει όλοι μοντέλα με τα 48 νούμερο παπούτσι και το μακρύ μαλλί, την είδανε γυναίκες. Και είμαι πάρα πολύ όμορφη, λέει, και είμαι φυσικά. Είμαι, λέει, θηλυπρεπής και με ζηλεύουν, λέει, τώρα, γιατί... καρφίτσωσε το, Τάνια, θα το γράψω πάλι. Λοιπόν, θέλω να βαρέσετε αναφορά όλοι σε αυτό το προφίλ. Γιατί μου έκανε να φορέσει καλιά, γιατί την ώρα που με έβριζε, εγώ έβαλα τη φωτογραφία εδώ. Τάνια, έτσι, καρφίτσωσε το. Καταρχήν μιμείτε την Τάνια. Η Τάνια του δείξε τα βήματα και τώρα αυτός... Από τη ζήλια και την κακία του προσπαθεί να γίνει σαν την Τάνια. Μια φτηνή απομίμηση είναι. Λοιπόν, βαράμε, καρφίτσωσε το. Καρφίτσωσε το. Για παρατηρήστε τα βίντεο του Μουστάκα κάνει. Αυτά λοιπόν, που κάνω εγώ. Λοιπόν, προφίλ εδώ, σε αυτό το προφίλ. 142 άτομα που είστε, βαράτε αναφορές. Μαρία Βα. Γκρίγκλης. Ό,τι κάνω είναι ξεπατικοτούρα. Ο Κουασιμόδος. Ο ψηλός, ο Λελέκης. Ναι, αυτόν με τα ωραία δόντια. Αυτόν και θα καταλάβεις, ναι, Μαρία Βά. Να σου πέσει η Μαρία το προφίλ σου, να σου πω εγώ που στέλνεις, να μου κάνουν αναφορές, σούργελο. Τι τρανς καλέ, ένα αγόρι με μακρύ μαλλί είναι τώρα, μην τρελαθούμε, κρός είναι. Εσύ που βρίζεις, πάρ' τον μπούλο από εδώ. Πω εγώ γύφτο που μου στέλνεις εμένα να μου κάνουν και αναφορά ξεφτύλα. Λοιπόν, είσαστε 151 άτομα, λοιπόν, 151. Θα σου πω και θα σου κλέψω εσένα. Λοιπόν, 151 άτομα τώρα, 155 άτομα βαράτε στο όνομα Μαρία Βά, αναφορές, πανωτές αναφορές, στο προφίλ Μαρία Βά. Βαράτε πανωτές αναφορές να πέσει το προφίλ τώρα. Πάμε, πάμε, λες... πάμε tap tap. Μα έχω όλα τα βίντεο του, λέει, για ορμόνες. Λοιπόν, πάμε tap tap, πάμε να ανέβουμε, πάμε να ανέβουμε. Κι άλλο. Έλα, με έλα γιατί σε αφήσαμε πολύ. Ναι, ναι, εδώ, Μαρία Βά, ναι, ναι, Μαρία Βά, όπου βρίσκεις και είναι το κανονικό του προφίλ, βάρα, βάρα αναφορές.
Έλα, γιατί σε αφήσαμε πάρα πολύ παλιό μαλάκα, μην ανοίξω το στόμα μου, ξεφτύλα και έχεις πάρει πολύ φόρα, μην έρθω στην Ξάνθη και σε κάνω μπαούλο από τις μπουνιές. Καραγκιόζη, άιντε, κάνουμε υπομονή 2 χρόνια έλεος. Καραγκιόζη. Τη σχέση έχει βγες με... από το σπίτι σου ρε Καραγκιόζη πρώτα και μετά μίλα που θες να κάνεις και καριέρα. Την καριέρα ξεκίνα πρώτα να την κάνεις και μετά μίλα όταν είσαι φτασμένος. Έχει όπου σταθεί και όπου βρεθεί το σούργελο λέει ότι εγώ του επιτίθομαι, ότι εγώ τον ζηλεύω. Ότι εγώ του τα... και όλη την ώρα παριστάνει τις κινήσεις. Αυτό το προφίλ Μαρία Βα, το γράφω. Παρατηρήστε το σούργελο. Μαρία Βα, Μαρία Βα. Στέλνουμε και κόσμο τώρα. Σούργελο, Μάριε, σου στέλνουμε και σούργελο. Λελέκι, άκολε. Βαράτε αναφορές, παιδιά, 170 άτομα. Βαράτε αναφορές στο προφίλ του. Βαράτε αναφορές να πέσει το προφίλ. Δεν του κάνουμε διαφήμιση. Άστο το σούργελο εκεί δεν να του πέσει. Δεν να κάνουν αναφορές. Τι λέει καλέ. Δεν στέλνει, δε στέλνει να κάνουν αναφορές στην Τάνια, έτσι θα του κάνουμε. Λοιπόν, βαράτε όλοι στο προφίλ Μαρία Βα Γκρίγκλης, αναφορές όλοι. Ευελίνα. Ναι, ο Μάριος, αυτό... μπράβο. Λοιπόν, Ευελίνα... Αυτό που τον ανέβαζα εγώ στο Instagram για να το μάθει κόσμος, τώρα λοιπόν, Ευελίνα, τι κάνει ο τυπάκος. Το παίζει τρανσεξουάλ... Ναι, επειδή μάκρυνε το μαλάκι το από εδώ, το έφτασε εδώ, το παίζει κορίτσι φυσικό και όμορφο. Όλες οι άλλες είναι βίζιτες πλαστικοποιημένες που πέφτουν οι πλαστικές του. Ναι, που πέφτουν οι πλαστικές ολονών. Αυτός δεν είναι βίζιτα, αλλά όλη την ώρα και διαφέρω, και διαφέρω. Στα κρυφά είναι, όχι δεν είναι. Όλο διαφέρω. Και όλη την ώρα ανοίγει τον κόλο του σε όλα τα βίντεο να μας δείξει τον πατημένο κόλο του, τον ξεπατωμένο. Ναι, τον υποστήριζα. Και τώρα που σταθεί και που βρεθεί λέει ότι εγώ τον ζηλεύω, συνέχεια το λέει, και ότι εγώ τον κυνηγάω λέει πάρα πολλές φορές. Δεν λέει ότι είναι αιμονικός μαζί μου και ότι δεν πρόκειται να με φτάσει ο ασκημομούρης, έτσι που είναι, το ξωτικό αυτό το τέρας. Το τέρας, γιατί μιλάμε για τέρας. Είναι 2 μέτρα, 45 νούμερο παπούτσι, γόβα δεν έχει φορέσει ποτέ στη ζωή του, κατά τα άλλα λέει είναι τρανς. Πηδάει τις μάγρες από τα σχολεία, βάζει ένα κορμάκι μέσα στον κόλο, τον κουνάει και κατά τα άλλα είναι κυρία. Και εμείς είμαστε τα μπουρδέλα. Πατήστε για ρητορική μίσους για ό,τι να είναι πατήστε. Πατήστε για ρητορική μίσους για ό,τι να είναι πατήστε. Βαράτε του όλοι αναφορές. Πάμε λίγο όλοι μαζί τα πατάπα εδώ πέρα να σφραγιστεί ναι, λίγο το live. Ναι, με στραβά δόντια είναι. Ναι, αυτός. Βαράτε του όλες αναφορές, όλοι αναφορές. 170 άτομα αναφορές. Δεν θα ανέβει κανένας απάνω. Παιδιά! Δεν θα ανέβει κανένας απάνω αυτή τη στιγμή, άστονα. Μόνο εγώ και η Τάνια. Τον Καζανόβα, άστονα. Έλα, μην Καζανόβα. Είναι... Έλα, Καζανόβα. Καλησπέρα. Sorry που σου χαλάω το live. Ναι. Απλά ήθελα να σου πω, θυμάσαι όταν ανέβηκα σε ένα προφίλ και ήταν μια Τζοάννα και έλεγε ότι με γουστάρει από τη φωνή. Ναι. Τώρα λέει ότι δεν είπα λέει για σένα, δεν είπα για μένα, λέει, δεν έλεγε για μένα, λέει, έλεγε για άλλον. Και πάρα με βγάλει τρελό στο live του Jim Black. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα... Μετά που θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα θα σου πω. Okay. Αυτό ήθελα απλά, επειδή θα χρειαστώ κάποια στιγμή να το πεις στο Jim Black. Όταν βρεις χρόνο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Την Τζοάννα, μια Τζοάννα. Μια Τζοάννα που έχει βάλει μια φωτογραφία, μια μελαχρινή κοπέλα. Τζοάννα, ήταν η γνωστή Τζοάννα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι μόνος μου εδώ μέσα και ότι όλα τα βλέπουνε. Και εγώ δεν μπορώ να βγαίνει κάθε μία τυχαία να με εκθέτει και να λέει ότι μιλάμε στο πριβέ. Okay. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν είμαι μέσα στο θέμα. Συγγνώμη γιατί... Γιατί μόνο, ο μόνος τρόπος να μιλήσουμε έπρεπε να έρθω εδώ. Αυτό, φιλάκια, συγγνώμη και πάλι. Να είσαι καλά, γόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ακούτε, τα 160 τόσα άτομα πόσα είστε, βαράτε Μαρία Βα Γκρίγκλης. Γκρίγκλης, βαράτε όλοι στο προφίλ αυτό, αναφορές να πέσει.
Και πάμε και εδώ ταπ 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 με δύναμη να φτάσουμε στα 20K να κλειδωθεί το live μας. Θα σου πω εγώ τζιβιλίκα, θα σου πω τζιβιλίκα που στέλνεις να μου κάνουν αναφορές. Αγαπημένη μου, Ντίνα. Παιδιά, εντάξει, κάναμε υπομονή, κάναμε υπομονή. Άμα θα τον ευουτήξω όμως, από τα χέρια μου δεν θα βγαίνει. Κάτσε να σας βάλω και το ηχητικό να ακούσετε τι λέει. Βάλε το ηχητικό να ακούμε, κάνε και ένα replay στο ηχητικό. Είναι αυτό που κάθεται πλαγιαστά για να φαίνεται το πετσόνι εδώ ότι έχει βυζί. Εσύ ποια είσαι, Black Sasha? Πού κολλάει αυτό που γράφεις? Μπες σε μία σίγαστη. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και άκω, τα ίδια. Να φαίνεται, να φαίνεται το πρόσωπο, Τάνια, να φαίνεται. Άκω, άκω. Εδώ πέρα μέσα. Θέλω να γίνω διάσημα από αυτό, να. Γιατί δεν έχει με τίποτα. Είμαι 26 χρονών και λέει ότι είμαι 20 ακόμα. Άκου, άκου. Θέλω να γίνω διάσημα από αυτό, να άκου. Ναι, το μεγάλωσε με μπαμπάκι. Πάπα. Είναι να ρίξετε αναφορές από τη στιγμή που λέω ότι βγάζει τη φωτογραφία μου. Και κατεβάζει και κατεβαίνει απευθείας το προφίλ της και τα live της νομίζω μπορεί να κλείσει. Και τα live μου να κλείσουν και το προφίλ μου να κατέβει. Βαράτε του αναφορές του γύφτου. Είναι star. Λοιπόν, βαράτε αναφορές Μαρία Βα Γκρίγκλης. Μαρία Βα, σε αυτόν εδώ, σε αυτόν εδώ. Βαράτε αναφορές πανωτά. Στο προφίλ, δείξτε κοντά το προφίλ, κοντά κοντά το προφίλ να φαίνεται πάνω. Πώς γράφετε? Όπου βρίσκεται λογαριασμό Μαρία Βα, βαράτε αναφορές για σεξιστικά και ρητορική μίσους. Όσα προφίλ έχει, βαράτε αναφορές, να μην αφήσετε κανένα προφίλ του. Να πέσουν όλα. Που δίνει εντολές το σκουπίδι, το μαλακισμένο δίνει και εντολές και όλες μην του πάω και του ισιώσω τη μύτη εγώ. Δεν θέλω. Ναι, έτσι, Μαρία Βα, ναι, όπου βλέπετε Μαρία Βα, αυτό, βαράτε αναφορές. Συνεχώς. Πουλά του έκανα του Καραγκιόζη, άκου τι λέει του Καραγκιόζη. Δεν το κάνει μη, δεν το έχει κάνει πρώτη φορά, το έχει κάνει. Έβη την Τάνια, πάντα τη ζήλευε ο συγκεκριμένος, πάντα τον είχαμε 3 χρόνια σε μία ομαδική μαζί μας. Ζήλευε εμένα, ζήλευε και την Τάνια, γιατί δεν ζήλευε μόνο τις τρανς, ζήλευε και τις γυναίκες. Ζηλεύει γιατί είναι χρειά. Άκου, ζηλεύω. Η Μαρία η Βάχρησή μου που γράφει είμαι η Τάνια η Κλέφτρα. Εάν θα βγάλω τώρα εδώ βιντεάκια και στοιχεία της, θα δεις αν τι κάνει κρυφά πορνεία. Θα δεις αν κάνει κρυφά πορνεία λοιπόν η Μαρία η Βά, που το παίζει εδώ μέσα ηθική. Λοιπόν, βούλο στο στόμα σου για την αδερφή μου, βούλο στο ζώον. Μην τα βγάλω και τον κάνω ρόμπα τον ξεφτύλα. Τι λέει, τι δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνετε αναφορά. Δεν είναι κάτι κακό. Τουλάχιστον η Μαρία Βά λέει δεν πάει καλοκαίρι λέει στην Κρήτη για πορνείες και να κλέβει λέει, άκου. Ναι, πάω στην Κρήτη για πορνεία και κλέβω. Είναι, αυτοί είναι οι τρεις φίλοι του. Αυτοί που γράφουν τώρα. Πώς λέγεται ο άλλος, να του βαράνε και αυτού νου αναφορά. Πώς λέγεται ο άλλος, παπά. Όχι, όχι, θα πεις και αυτό να είναι. Πώς το λένε, παπά. Παπαρίγα. Παπαρίγα και στο όνομα προφίλ Παπαρίγα. Παπαρίγα είναι ο συγκεκριμένος. Άρα και αυτού νου. Γιατί εδώ μέσα υπάρχει μία που λέγεται Πέννη Καρά που την πετάξαμε έξω. Πάμε ταπ-ταπ να προστατέψουμε το live, παιδιά, να πάμε στα 20K. Υπάρχει μία Πέννη Καρά, μία Έλενα που με κράζει μαζί με τον, με τον Μάριο και μία Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Εσένα γιατί να σε βάλει αναφορά, για εξήγησέ μου.
Αυτό το σκουπίδι νομίζει ότι εδώ μέσα έχει δύναμη. Αυτό πιστεύει. Πιστεύει ότι μέσα από το TikTok έχει δύναμη. Ναι, η πουστικούδη, βάρα μπίλι μπρο στο ψαχνό, βάρα αναφορές, ρητορική μίσους. Έτσι, ο πουστικούδης. Ο πουστικούδης βάρα, Μαρία Βά πουστικούδης. Να σου πω εγώ ποιος είναι ρατσιστής τώρα, ξεφτύλα. Όχι, θα μιλάς εσύ για την καριέρα της αδερφής μου και εσύ και εμείς δεν θα μιλάμε, παλιό σκουπίδι τελειωμένο. Πέρα από το κρεβάτι σου δεν σε ξέρει τίποτα άλλο. Λεχώνα. Θα σου πω εγώ πουστικούδι. Που ζητάς και στέλνεις κόσμο να μου κάνουν αναφώς είμαι. Λοιπόν, βαράτε αναφορές. Μαρία Βά Γκρίγκλης. Βαράτε αναφορές τώρα. Βαράτε αναφορές όλοι. Μαρία Βά Γκρίγκλης. Μαρία Βά. Αναφορές. Εκεί στο βαράτε προφίλ του και... Ρητορική μίσους. Να πέσει το προφίλ. Όλα του τα προφίλ να πέσουν. Πω εγώ. Έλεος δηλαδή. Κάνουμε υπομονή. Κάνουμε. Τον έχουμε πάρει με το μαλακό. Θα μας κάνει μας κουμάντο τώρα. Το μαλακισμένο αυτό. Ας το Διάκο, μην βάλω τις άλλες τις κοπέλες όλες και σε ξεφωνήσουν όλοι μας και έρθουν και σε αφήσουν καραφλό στο τέλος. Πιάνεις τη μία, πιάνεις την άλλη, ρε κομπλεξικέ. Ναι, την Ρωμανού την έλεγε ότι είναι τραγουδίστρια του Τσιμπουκιού. Τη μία την έλεγε καραφλέτζο. Την άλλη λέει ότι πέφτουν οι πλαστικές. Όλες τις βρίζει και αυτή είναι... Αυτή δεν είναι τρανς, τέλος πάντων. Την άλλη του Ρωμανού τη ζηλεύει τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι το ίδιο Ρωμανού με αυτόν. Αυτό στο μυαλό του τώρα, στο σπίτι του μέσα είναι τρανς. Μέσα στο σπίτι του μέσα είναι τρανς. Ευχαριστώ κοριτσάρα μου, ευχαριστώ πολύ. Ταράζομαι με το σκουπίδι τώρα. Βαράτε λέει αναφορές στα προφίλ της Τάνιας. Ποιος νομίζω ότι είσαι μωρή Βασιλιάδου. Θέλεις να έρθω στην Ξάνθη και να σε κάνω να μην ξέρεις από πού να φύγεις. Ποιους εντολές δίνεις εσύ ρε σκουπίδι, πού δίνεις εντολές? Έχει βάλει και από πάνω την PayPal. Στείλτε μου λεφτά λέει με την φιλομετάβαση. Ποια φιλομετάβαση μωρή? Να πάει να δουλέψεις κοπρόσκυλο που μια ζωή σε ένα κρεβάτι είσαι μέχρι τα 26 σου τώρα. Ποια φιλομετάβαση μωρή αφού σε επιδίκουλας? Και αυτόν που πήγες και συνάντησες από εκεί που πήγες και το συνάντησες περπάταγες ένα χιλιόμετρο και δύο χιλιόμετρα. Πήγες και τον άφτωσες. Ποια φιλομετάβαση, μωρή, θες να κάνεις κάτι? Πάμε τα παιδιά. Τζιβιλίκας, καλά λέει. Τζιβιλίκας, ξέρει τι λέει αυτή. Τζιβιλίκας είναι. Ο Τζιβιλίκας ίδια είναι. Ο Τζιβιλίκας, θυμάστε τη θεία μου τη χύπησα. Έτσι ακριβώς. Μη με αναγκάσεις, Μάριε, να πάρω για δεύτερη φορά τηλέφωνο στο σπίτι σου. Μη με αναγκάσεις, σούργελο, να ξαναπάρω να μιλήσω με δικά σου άτομα για τη συμπεριφορά σου. Και να πάρεις τώρα, η αδερφή του βγήκε στο live και του λέγε μην ασχολείσαι, μην... Και που του τα λέει το Μπράβο, παιδί εδώ... Μπράβο, βγήκε και η αδερφή του, θα τα πούμε αλλιώς. Σκουπίδι. Δίνει και εντολές τώρα. Το σούργελο θα μας δώσει, θα δίνει εντολές να ρίξουν τα προφίλ τα δικά σου επαγγελματικά. Προφίλ, ποιος θα σούργελο που είναι μια ζωή σε ένα κρεβάτι, τηλεφώνα. Και έλεγε το σούργελο ότι εσείς που κάνετε τα tap-tap τα 16K είναι ψεύτικα. Ότι εγώ τα πληρώνω, λέει. Αυτά που κάνετε τώρα τις καρδούλες εδώ που προχωράει και πάμε στα 20K, ότι εγώ τα πληρώνω. Εγώ λέει είμαι φυσική, δεν πληρώνω. Εσύ πληρώνεις, λέει. Ποια είναι η φυσική, να μας πει. Α, καλά. Ποια φυσική είσαι, ρε Μητόγκα. Καλά, αυτά που πατάτε είναι, λέει, πληρωμένα. Προσέξτε, είναι πληρωμένα. Ότι εγώ πληρώνω, λέει, γι' αυτά και... Εσένα δεν σε πλήρωσε, Χριστίνα, κανείς. Βαράτε αναφορά στο προφίλ Μαρία Βά Γκρίγκλης. Όλοι. 190 άτομα βαράτε αναφορά τώρα, για τη ρητορική μίσους. Σου πω εγώ, ρε, βρε πουστικούδι. Γιατί διαφέρω, γιατί τον παίρνω από τον κόλο και διαφέρω.
και ένα-ένα θα στεναφέρω. Έλα ρε Τάνια, έλα ρε Τάνια. Δεν μπορώ, έλεος δηλαδή. Με στα αυτοκίνητα εγώ διαφέρω και ένα-ένα θα στεναφέρω. Ναι, ναι, είναι η κοπέλα, είναι παρθένα, παρθένα είναι. Απ' τα αυτιά. Είναι κοπελίτσα, παρθένα. Τώρα αυτός τι παρθένα είναι, τέλος πάντων. Εγώ που διαφέρεις και που κάθεσαι και λες όλα τα πιτσιρίκια πάρ' το ορμόνες και αχ, πονάει η κοιλιά μου, είναι σαν να παίρνω πένα. Λες και οι άλλες δεν παίρνανε ορμόνες. Έχει και μήτρα, δεν το ξέρεις, έχει και μήτρα. Έχει δημιουργήσει και μήτρα από τις ορμόνες και έχει πρόβλημα με τα γυναικολογικά του. Ναι, ρε, πήγαινε ρε δε στον μπροστά σου τώρα που θα μας κάνει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε εδώ πέρα, έλεος. Πονάνε λέει οι ρόγες μου, τα μαλλιά μου, να βάλω λέει λίγο λάδι, τι θα φάω σήμερα πίνα. Τρία πράγματα λέει ο Πουστικούδης. Το μαλλί, αν θα βάλει λάδι στο σκάτωμα. Εγώ ξέρεις ποια θέλω, κάτσε έλα εδώ, όπα δεν το πρόλαβα. Εγώ ξέρεις ποια θέλω, εγώ θα βάλω την αμαλία να τον ξεφωνήσει. Λοιπόν, κάτσε να δεις τι θα πάθει. Ο Πουστικούδης τρία πράγματα λέει. Για το μαλλί. Γεια σου Χριστίκαρέ μου. Γεια σου Παναγιώτη μου. Αυτή με τα πέσια δόντια παιδιά. Λέει για το μαλλί. Για την ορμόνη που παίρνει 7 μήνες. Πόσα κουτιά είπε ότι παίρνει. Κουτιά. Λοιπόν, για τις ορμόνες κάθεται και λέει την ώρα στα παιδάκια που μπαίνουν μέσα το σούργελο. Το σούργελο, εμείς στην τηλεόραση μας λέγανε να μην τα λέμε και βγαίνει το κάθε σούργελο, ο κάθε τελειωμένος και λέει για ορμόνες και λέει τα χάπια και πόσα χάπια λέει εδώ μέσα παιδιά, στα παιδιά σας. Και λέει για τις ορμόνες και αυτό και θα παίρνω αυτό και τόσους μήνες και αυτό και αυτό και το βυζί μου. Για τις ορμόνες λέει ότι έχει περίοδο, να που έχεις και περίοδο αγλαρόπουστα. Λοιπόν, δεν μιλάς ωραία, σε παρακαλώ. Και το τι θα φάει. Έχει καριέρα καλέ, την καριέρα της Λεχώνας. Να πάει να δει τον προστάτη του και να αφήσει ότι έχει και περίοδο τώρα αυτός. Άιντε, γιατί το έχουν ισοπεδώσει όλα εδώ πέρα. Σηκώνεται εδώ μέσα, ανοίγει τον κόλο του. Γιατί διαφέρω, 1, 2, 3. Και από όλους από όλα διαφέρω. Έχω ανοίξει τον κόλο μου και διαφέρω. Ή το άλλο, πολύ. Τον είχε του μέχρι τη βρώμα και λέει πολύ. Και τώρα έχει υιοθετήσει και το φυλάκι που έκανα εγώ σε ένα τέτοιο και κάνει... Είδε εμένα που έκανα φυλάκι και το κάνει σε όλο του τα βίντεο τώρα. Φτιάξε βρε μαλάκα τα δόντια σου. Φτιάξε τη μύτη σου. Φτιάξε πρώτα τη μούρη σου που λες δεν θέλω να κάνω πλαστικές γιατί λέει είμαι όμορφη και φυσική. Δεν υπάρχει το ρευστό. Το άλλο που είπε... Το άλλο που είπε... Εσένα δεν σε ενδιαφέρει το να μην ασχολείται, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, δεν θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Το άλλο που είπε, τι είπε, λοιπόν, ότι... Λοιπόν, Μαρία Βά, 200 άτομα, βαράτε, Μαρία Βά, Γκρίγκλης, στα προφίλ του όλα, βαράτε. Ακούσει, Παναγιώτη, πήγαινε, γράψε Γκρίγκλης, Μαρία Βά, δείξει φωτογραφία, Μαρία Βά, μία δοντού και βαράτε αναφορές για ρητορική μίσους. Ακούστε τώρα, πάει και λέει τώρα, γιατί άλλοι λέει βγάζουν 2.000 και 3.000 λέει. Εγώ λέει γιατί να μην βγάλω. Ναι, θα βάλει οθήκες, θα κάνει μεταμόσχευση λέει και θα κάνει οθήκες, τι λέει, θα βάλει μεταμόσχευση, τι ακούμε Χριστέ μου. Τι ακούμε με το καθυστερημένο. Θα σε πει, όσο ασχολείσαι, νταγλαρά, δίμετρε με το 45 βρωμοπόδαρο παπούτσι που φοράς και τα δάχτυλα κουπιά κοκαλιάρι σκελετέ μαζί μου, τόσο θα σε πηγαίνω άπα. Όταν θα ανοίγεις το σκατό στομά σου με τις κουφάλες στα δόντια, το ένα δόντι στην Ακρόπολη και τ' άλλο στην Κηφισιά και ασχολείσαι με το όνομά μου έστω και με υπονοούμενα. Και με την καριέρα σου, όχι μόνο με το όνομά σου, γιατί θα φάει και αγωγή γι' αυτό. Ότι και θα λες ότι εγώ είμαι η Ατάλα. Πέφτουν τα δόντια σου για να πας να τον αυτό.
τόσεις. Oh, hello. Καλή, κάνει και λέει ότι είναι γυναίκα, λέει, παθητική. Τι λες τώρα, ρε. Παθητική, μωρή, τους κυνηγάει όλους ο επιβίτωρας για να τους αυτώσει. Ρε, τι τραβάμε, ρε, πούστη εδώ μέσα με τα σούργελα. Εμιλία, πού είσαι, πού είσαι, όποιος ακούει ας μου φωνάξει τη βότκα θέλω, θέλω να μου φωνάξετε τη βότκα, μόνο τη βότκα. Ποιος ακούει, θέλω τη βότκα, θέλω τη βότκα εδώ μέσα. Καλά κάνει, μωρή, και έχει κολόσκυλο, είσαι εσύ, μωρή, όχι τα ζωντανά. Κολόσκυλο είσαι εσύ, αυτό τράβα το ένα screen να το στείλω, τράβα το ένα screen να το στείλω και θα σου πω εγώ τι θα πας εσύ στη φιλοζωική. Θα σου πω εγώ τα κολόσκυλα. Θα σου πω εγώ κλέβω αυγά. Βαράτε και σε αυτό το προφίλ κλέβω αυγά, κυρία Στέλλα. Βαράτε και σε αυτό το προφίλ που λέει κολόσκυλα. Τα ζωντανά. Θα σου πω εγώ που βρίζεις κολόσκυλα. Θα σου πω κολόσκυλο είσαι εσύ ζώων, όχι τα ζώα. Τα ζώα έχουν ψυχή και είναι ψυχούλες. Σκουπίδι, σκουλίκι, ελεϊνό. Θα μιλήσεις και για τα ζώα. Θα σου πω εγώ ποια αστυνομία μας κυνηγάει. Τρελόπουστα. Θα σου πω εγώ πουστικούδι ποια αστυνομία μας κυνηγάει. Δεν πειράζει το τράβηξη screen αυτό το προφίλ, δεν πειράζει, θα βρούμε το nickname του. Ας είναι fake, θα βρω το nickname του εγώ, περίμενε. Θα σας πάω άπα εγώ, εγώ θα σας πάω, πώς είναι, πώς είμαι έτσι. Θα σας πάω άπα. Πώς είναι το μαλλιά μου έτσι. Άπα, όταν λέμε όσο με ενοχλείτε θα σας πηγαίνω άπα. Επιβαίνω για λίγο, ένα λεπτό. Παιδιά, θέλω να μου φωνάξετε τη βότκα. Θέλω να τον αναλάβει η βότκα. Είναι η δική σε αυτό. Φωνάξτε τη βότκα, παρακαλώ την Εμιλία. Στο live της Τάνιας. Α, και τώρα μόνη. Όσο ασχολείστε μαζί μου και προσπαθείτε να με... Έχω βάψει και λίγο το μάτι. Και προσπαθείτε να με κατηγορήσετε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Θα σας πηγαίνω άπα. Δε σε ενοχλώ, βρε τρικαμπούρι. Δε σε ενοχλώ, βρε τρικαμπούρι. Τι να ζηλέψω από σένα, βρε τρικάμπουρε. Τρικάμπουρε που περπατάς κι είσαι έτσι. Έτσι περπατάς το δρόμο, έτσι. Την πάω πλάγια γιατί. Θα σε πηγαίνω έτσι, κοίτα. Όσο ασχολείσαι μαζί μου, όσο πετάς υπονοούμενα για μένα, όσο λες ότι σε ζηλεύω. Καλά ότι με παριστάνεις είναι φανερό. Ποιο αυτό? Αυτά που κάνεις αυτά? Ποιο, τι να πρωτοπώ, τα μάτια που κάνεις? Αυτά, ό,τι κάνεις ρε μαλάκα, είναι αυτά που από μένα τα βλέπεις μέσα εδώ και τα κάνεις όλα αυτά. Αυτά. Όλα αυτά. Με κοιτάς και τα κάνεις. Λες και είσαι καρμπόν. Τσουτσουνοπαίχτη. Ορίστε. Και τώρα μου... Καλά, είστε 222 άτομα και δεν βαράτε τάπτα από όλοι μαζί να φτάσω στα 30 κάπου να σφραγιστεί το live μου. Να μην πέσει. Είναι δυνατόν. Κοίτα πως είμαι ξεμαλιασμένη, έχω ανάψει να λουστώ. Σπάστε το λίγο ρε να φτάσω στα 30 κάπου. Είναι δυνατόν, παιδιά. Λοιπόν, τώρα ακούστε με λίγο, θα σας πω. Αλλά θέλω λίγο να το σπάσετε και να κάνετε και κοινοποιήσεις, λοιπόν. Ακούστε με λίγο. Αυτό το σκουπίδι. Λοιπόν, τον είχα μέσα στην ομαδική μου. Έτσι. 2 χρόνια, 3. Λοιπόν, αυτό το σκουπίδι, γιατί μιλάμε περί σκουπιδιού, το είχα και το συμβούλευα. Τι ήταν αυτό? Ένα φίδι στον κόρφο μου. Φίδι. Όταν λέμε φίδι. Έτσι. Τι κάνει τώρα? Όπου σταθεί και όποιος τον βρήσει για την εμφάνισή του έτσι που είναι ο Κουασιμόδος, με αυτά, σαν κροταλίας, με αυτά τα δόντια
όχι ακριβώς κροταλίας, σαν κροκόδιλος που είναι, λοιπόν, πετάγεται και λέει για μένα, ναι, ότι εγώ, λέει, κάθομαι και μπαίνω, λέει, και ασχολούμαι μαζί του. Είναι δυνατόν να ζηλέψω ένα γκροταλία, είναι να ζηλέψω τον Τζιβιλίκα, ένα σώμα τελείως αντρικό, ένα γκόλο τόσο, ένα κολάκι τόσο. Τόσο έχει το κολάκι του τόσο. Μέση, είναι σαν σίγμα, ούτε σίγμα. Έτσι, σαν στραβό σίγμα είναι. Καμπούρα πάνω, πάει μέσα κοιλιά. Η κοιλιά, θυμάστε τα παιδάκια της Αιθιοπίας που πέταγε η κοιλιά, έτσι. Πάει έτσι και ένα γκόλο πατητό πίσω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν λέει τώρα όλη την ώρα, γιατί θέλει να ακουστεί ο Τζιβιλίκας, ότι εγώ κάθομαι, λέει, και ασχολούμαι μαζί του. Λοιπόν, προχτές έβριζε όλες τις τρανς. Ότι όλες είναι του πεζοδρομίου, εγώ δεν κάνω, λέει, πλαστικές. Δεν λέει ότι ψωμολιστάει. Ναι, δεν κάνω, λέει, πλαστικές, γιατί με, λέει, πάρα πολύ όμορφη, λέει, και μοιάζω, λέει, στη μαμά μου. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να μοιάζει έτσι όπως αυτός, με αυτό το τετράγωνο το αντρικό, και βάζει και το φίλτρο και του ρουφάει και το σαγόνι μέσα, προσέξτε. Με αυτό το αντρικό σαγόνι, ρε μαλάκα, με τη λακκούβα εδώ μέσα. Με αυτά τα δόντια να είσαι εσύ σαν γυναίκα. Ναι, θέλω να μαζέψει, λέει, 20.000 ευρώ. Πέρα από αυτό. Όλες τις βρίζει τις τρανς, όλες τις κατηγορεί, όλες. Και τι κάνει, σήμερα το μεσημέρι κάποιος τον έβριζε, μου στείλανε βίντεο και έλεγε για μένα πάλι. Ότι με ζηλεύει, ότι θέλει να παίρνει τη δημοσιότητά μου και κάνει αυτά τα πράγματα που, τις κινήσεις που κάνω, ναι, κάμισε τις κινήσεις και θέλει να παίρνει τη δημοσιότητά μου και πάμε, λέει, έτσι κάνουμε, λέει, όλες αναφορά. Και πάνω εκεί βάζω τη φωτογραφία. Όχι, έλεγε πιο μπροστά κάτι άλλο. Πριν πήγε τον αφορά, κάτι άλλο έλεγε για μένα. Ναι. Και πάνω εκεί του βάζω τη φωτογραφία όπως είναι στο φως της ημέρας. Έξω, χωρίς τα φίλτρα. Σαν τους σκευμεταλλάδες του 90 που τρέχανε με τα μαλλιά και τα μπουφάν, έτσι. Κάτσε πιο λίγο καφέ. Στέγνωση και τα πιώνω. Λοιπόν, διαφήμιση δεν ήθελες, Μαριούλη, ε? Τάνια, διάβασε λίγο παραπάνω, τι λένε παραπάνω. Καλέ, ποια άλλαγη φίλου. Ναι. Αυτός ζητάει για να κάνει βυζιά. Δεν πάει να δουλέψει, θέλει να είναι ξάπλα στο κρεβάτι. Ξαπλωμένος θέλει να είναι έτσι στο κρεβάτι και να του δώσει ο κόσμος να κάνει βυζιά. Θέλω, λέει, για τη φιλομετάβασή μου. Θέλω, λέει, για τη φιλομετάβασή μου. Όχι, Κανέλα, σε κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Ποια φιλομετάβαση, μωρή, ο Κατές είναι επιδίκουλας. Ποια φιλομετάβαση, μωρή, σε μένα να τα πείτε. Θέλει να κάνει κατσικανά. Επειδή παίρνει τόσα... Καλησπέρα, Άντζελα. Επειδή παίρνει τόσα... παίρνει τόσα φάρμακα και δεν το πιάνουνε. Δεν άκουσες τι είπε ότι παίρνει, λέει, το μήνα 15 κουτιά. Το μήνα 15 κουτιά. Και δεν το πιάνουνε. Θέλει να πάρει... Μαζέψου λεφτά. Έχω μαζέψει κανένα φράγκο, κάνω καμιά αποτρίχωση γιατί είχα μουσάδα. Τώρα να μαζέψω και κανένα φράγκο από εδώ μέσα, να κάνω και κανένα στήθος. Τι να πάει να σηκωθεί να δουλέψει, να καθαρίζει με τη σκούπα. Θέλει να το μαζέψει από εδώ μέσα, σου λέει, γιατί υπάρχουν κορόιδια, γιατί να μην μου τα στείλουνε. Έτσι. Τι να πιστέψεις, μωρή Κανέλα, που θα πάει Λονδίνο η Κατέ. Η Κατέ κουραβάλει ασύστολα. Όσους κατέδες είχε τους κουράβελνε. Αβέρτα κουβέρτα. Άξαφνα η Κατέ θα κάνει μουτζό. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Τσιβιλίκας. Τι να χω...
Ο χορός τώρα, προσέξτε. Ένα, δύο. Γιατί διαφέρω. Εγώ τον παίρνω από τον κόλο, διαφέρω. Χορεύω και τον παίρνω από τον κόλο, διαφέρω. Ένα, δύο, χορεύω από τον κόλο, διαφέρω. Ανοίγει και τα πόδια τα κοκαλιάρικα αυτά. Γιατί τον παίρνω από τον κόλο, διαφέρω. Νομίζω ότι διαφέρει που τον παίρνει από τον κόλο, διαφέρω. 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 Και αυτά τα ρούχα τα φοράει 100 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Γιατί διαφέρω. Τον παίρνω από τον κόλο, διαφέρω. Άσε μας ρε μαλάκα. Άσε μας ρε μαλάκα, πήγαινε για δουλειά και μην ασχόλησε ξανά μαζί μου. Και λέει, εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά πήγαινε κάτι της αναφορά. Εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά πήγαινε της κάτι της αναφορά. Πω πω, λέει πάχος. Καλύτερα πάχος, αν θεωρείς εσύ... Αχ, τι πάτησα. Αν εσύ εμένα με θεωρείς παχιά, έτσι. Και τα χέρια μου, αν εσύ με θεωρείς εμένα καλύτερα παχιά, να με θεωρείς, παρά να είμαι σκελετός όπως εσύ. Που λέει, κάνει και τον κόλο του έτσι και λέει, α, έχω κολλάρα, λέει, την κολλάρα. Έχω, λέει, παρακαλάς. Παρακαλάς να παχύνεις και δεν παχαίνεις. Σούργελο Μαρία. Μαρία, τώρα να σε κάνει Μαρία. Αλλά δεν σου χαλάμε το όνειρο, το στόμα σου να βουλώσεις, γιατί θα στο βουλώσω εγώ. Άσε μας ρε φίλε και εσύ τώρα. Τις ψωλίες το χαβάγαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαίνουνε, μπαίνουνε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Πάμε τα από τα παρακαλώ. Σούργελο. Αν ισχύουν όλα αυτά, αν του είχα, αν του είχα. Για ποια σου λέω, για έναν εδώ μέσα που λέγεται Μαρία Βάεβα. Σας λέω και το προφίλ του. Εγώ δεν κρύβω. Του κάνω και διαφήμιση του Σούργελου, του Μουστάκα. Εγώ δεν κάνω σε και το πλήρω. Α, δεν σας λέω το... Είχε 20 άτομα σήμερα, 30 και λέγε, δεν σας λέω, λέει και το προφίλ του, δεις το προφίλ της. Και από κάτω ήταν 4 σούργελα, που και τα 4, καλά τα μπλόκαρα τα σούργελα αυτά, που και τα 4 σούργελα με ανύπαρκτα προφίλ, με καλιαρντεύανε και με βρίσαν και τα 4 σούργελα. Και τα 4. Η μία με έλεγε γριά, η άλλη με έλεγε τρελή, και ναι, 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 έκαναν έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε έτσι. Ο Τζιβιλίκας έκανε έτσι. Ναι, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό. Έκανε. Και εδώ οι ιατρικές γραμμές του άντρα, εδώ αυτές οι γραμμές που έχουν οι άντρες όταν γελάνε, και αυτό εδώ το κόψιμο του άντρα, εδώ το αντρικό όλο αυτό, και αυτή η σαγόνα η αντρική. Ναι, ναι, αυτή η αντρική σαγόνα και τα δόντια που γέλαγε και πετάει το ένα εδώ, το άλλο από εκεί και έκανε ναι και βάζει και τα χέρια, τα κουπιά, τα μακριά με τον ήχη μέσα στη βρώμα μέσα. Ναι, ναι, το μαλλί μου. Α, το άλλο που είπε, της γράφει από κάτω ένας του Μουστάκα, γιατί πετάει και συναρτησίες. Θα πας φαντάρος και να κουρευτώ, λέει, άκου τι είπε. Που θεωρεί και τον εαυτό του γυναίκα κούκλα. Θα αλλάξω, λέει, και την ταυτότητά μου. Αλλά λέει και να κουρευτώ, λέει, πώς θα με πάρουνε, λέει, στο στρατό. Προσέξτε, έτσι και τον δείτε με κοντό μαλλί, δηλαδή τι με κοντό μαλλί, και έτσι που τον βλέπετε, ένας άντρας είναι. Δηλαδή, ρε μαλάκα, τι το θηλυκό έχεις επάνω σου. Τι το θηλυκό έχεις επάνω σου, τα στραβά σου μάτια, η μύτη σου,
Το σχήμα προσώπου σου που είναι αντρικό, κοψίματα αντρικά, οι γραμμές που γελάς και είναι αντρικές, το στόμα, τα δόντια, τι, το σχήμα του κούτελού σου εδώ που είναι ταν, 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 τι, τα χέρια, το σώμα, δηλαδή άμα κουρευτείς κοντό ξέρεις πως σε παίρνουν στο στρατό, έτσι. Κατευθείαν θα σε πάρουνε, Μάριε. Κατευθείαν και λέει, και να λέει, όχι λέει, ότι άμα κουρευτώ λέει, θα με πάρουνε λέει και στο στρατό έτσι πούμε. Βγάλε βρε μαλάκα το φίλτρο όπως έχω δει που σε με τα μπιμπίκια. Να φανεί ο πόρος και το αντρικό. Εγώ και βγάλε το φίλτρο που το πας και πάει το σαγόνι σου μπρος πίσω, μπρος πίσω, ένα φίλτρο που υπάρχει μέσα εδώ. Να δούμε τη σαγόνα την τετράγωνη. Και μη μου το παίζεις εμένα κούκλα. Ναι, ναι, γι' αυτό να λέω. Ναι, και μη μου το παίζεις εμένα κούκλα. Δεν πια τρανς κοροϊδεύω, ένα τζιβιλίκα κοροϊδεύω που κοροϊδεύει εμάς εις τρανς. Δεν είναι τρανς ο τύπος, μην μπερδεύεσαι. Δεν κοροϊδεύω τρανς. Άστο, εγώ αγάπη μου, τις τρανς δεν τις κοροϊδεύω. Αυτός κοροϊδεύει όλες τις τρανς και ότι είμαστε εμείς, λέει, πλαστικοποιημένες και πουτάνες. Εγώ τα κορίτσια της τρανς δεν τις κοροϊδεύω. Αλλά δεν μπορεί ο Καραγκιόζης να μας δείχνει όλη την ώρα τον κόλο του, το βρωμό κολό του και να λέει ότι εμείς είμαστε πουτάνες και αυτή είναι η κυρία. Έτσι, και καλά είναι η Παρθένα, γιατί διαφέρω, τον παίρνω από τον κόλο και διαφέρω, μα ένα-ένα θα στεναφέρω, ελάτε να μου σούργελο, μέσα εδώ είσαι, το ξέρω. Θα σε πηγαίνω άπα ρε Καραγκιόζη, θα σε πηγαίνω άπα όσο ασχολείσαι με το όνομα Τάνια Κέλλη. Ακόμα και υπονοούμενα που θα πετάς για μένα, ναι, εγώ θα σε ξεφτιλίζω. Α, καταλαβαίνω ότι... Ναι, έκανε τώρα και τη βουγιουκλάκη, ναι, υποτίθεται ότι θα ζηλέψω τώρα που έκανε και λέει εγώ, ο κόσμος λέει μου το ζητάει, εγώ, ο κόσμος λέει μου ζητάει. Και καλά νόμιζε τώρα εγώ ότι θα ζηλέψω το μουστάκα που είναι σαν την τροχονόμος Βαρβάρα με την ξανθιά περούκα. Έβαλε το τραγούδι της Βουγιουκλάκης και σαν να βλέπω, α, κάνει και έτσι. Είναι σαν να βλέπω τον τροχονόμο Βαρβάρα, θυμηθείτε την ταινία Τροχονόμος Βαρβάρα ή το άλλο την ταινία που έχει ντυθεί ο Μουστάκας με την ξανθιά περούκα, είναι έτσι ίδιος, ίδιος. Και καλά εγώ θα ζηλέψω επειδή πήρε το τραγό ψάλτης. Λες και πήρε την περούκα την ξανθιά μποντατζάμπο, την κόλλησε έτσι εδώ, έβαλε και την μπούκλα την πλάστικ την τυποποιημένη, πλάστικ τυποποιημένη. Ναι, και θα ζηλέψω εγώ την τροχονόμο Βαρβάρα που έκανε το τραγούδι της Βουγιουκλάκης. Λευτέρη, Λευτέρη, τι να πεις μωρή Λευτέρη που το έχω κάνει στον Αρναούτογλου και σε πόσες εκπομπές εδώ μέσα. Ποιο Λευτέρη μωρή τροχονόμο Βαρβάρα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά που μου έρχεται, κάτι μου έρχεται συνέχεια. Δεν βλέπω κιόλας. Ποιο Λευτέρη μωρή. Εσύ πρέπει να, εσύ για να πετύχει κάτι που θα κάνεις, πρέπει να κάνεις Στάθη ψάλτη. Θα σου βγει τροχονόμος Βαρβάρα. Κούκλα θα βγεις, κούκλα. Και ένα άλλο που έχει κάνει με τη τσαντούλα, λέει, πώς σας λέει, ναι. Θα βγεις ίδιος. Που θες να λέγεσαι και τρανσέξουαλ, κρόσισε. Όχι τρανσέξουαλ, κρόσισε. Και αν υποτίθεται έχει στήθος, εγώ. Αχ, τι λέει. Ναι, πριν ενεργοποίηση, γιατί με έχετε ζαλίσει με τα παιχνίδια. Θέλω να μου φορέσεις ένα στενό μπλουζάκι, θεόστενο, χωρίς να φοράς αυτά τα σφουγγαράκια που έχουν μέσα, τα σουτιέν, που τα βγάζεις και τα κολλάς εδώ και κάνεις ότι είναι το βυζί σου. Ναι.
Και εγώ είμαι τρανς. Και εγώ είμαι τρανς. Και όλες οι άλλες είναι πλαστικοποιημένες. Εγώ δεν θέλω να πλαστικοποιηθώ. Μ' αρέσει η ομορφιά μου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ναι, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Δεν παίζει άλλο. Να φτιάξω τη μητόγκα. Θηλυκό. Πες μου κάτι θηλυκό. Θέλω να βγεις που θα βγεις σε live. Για να απαντήσεις κιόλας. Τσιτσιφιόγγε. Ναι. Τσιλιβήθρα. Χτυκιάρι άκολε. Άκολε άβυζε. Ναι. Με το παπούτσι 45 νούμερο που δεν μπορείς να περπατήσεις το τακούνι. Με τη χαραμάδα από κάτω. Λοιπόν, τι το θηλυκό έχεις πάνω σου, το πόδι σου, ο κόλος σου, η πλάτη σου, η καμπούρικη, η μύτη σου, το στόμα σου, το σαγόνι σου, κάτι θηλυκό. Πες μου κάτι θηλυκό που έχεις πάνω σου. Πέρα από το βγαλμένο φρύδι και το μάκρος των μαλλιών. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Και πας και συγκρίνεις εσύ και μου λες, κοίτα αυτή τη όμορφη που είναι. Είναι καινούριο παιδί. Πας να συγκριθείς με αυτές. Πας να συγκριθείς με αυτές. Τι σχέση έχεις με αυτές. Τι σχέση έχεις με αυτές που μου δείχνεις και μου δείχνεις τότε. Τι σχέση έχεις. Θα σου δείξω τι είμαι. Μισό λεπτό. Κοίτα ψηλά λίγο. Ψηλά να με δεις στον ουρανό. Κοίτα. Μπράβο. Έφυγες. Για να σου δείξω τι είμαι δηλαδή εσύ. Το ξέρω, το χάνω το θέμα, το ξέρω. Για να σου δείξω δηλαδή ποιος είσαι. Κάτια μου, αν και νομίζω εγώ δεν σε λέει του, τι να εξηγώ, θα φαίνομαι τρελή. Τι να εξηγώ. Το τυπάκι είναι καμένο, κάνει τις μαλακίες του και μετά το παίζει θύμα. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές βέβαια το σενάριο αυτό. Ο μπαμπάς μου λέει λεγόταν καμία σχέση. Κανέλα δεν βρίζει μόνο μένα, άμα σου στείλω τα βίντεο, δεν βρίζει μόνο μένα. Σήμερα έλεγε και για μένα και αντίπροχτες, αλλά έλεγε και για όλες τις τρανς. Δεν έβριζε μόνο μένα. Έλεγε ότι όλες οι τρανς είστε πλαστικοποιημένες, είναι πλαστικοποιημένες, όλες είναι στην πορνεία, όλες οι πλαστικές τους πέφτουν και αυτές πάνε και τις ξανανεβάζουν. Και εγώ είμαι φυσική και όμορφη και δεν εκπορνεύομαι. Τέτοια έλεγε. Δεν έβριζε μόνο μένα. Απλά με μένα όπου σταθεί και όποιος τον βρίσει από κάτω στα σχόλια, από κάτω όπου σταθεί και όπου βρεθεί και όποιος τον βρίσει στα σχόλια, πάντα πρέπει να είμαι εγώ. Όπου σταθεί και όποιος του μιλήσει, πάντα λέει σε όλους ότι εγώ τον κυνηγάω και τον κατηγορώ, δηλαδή την ζηλεύω. Ναι, και θέλω να πάρω, λέει, δημοσιότητα από αυτόν. Γίνε πρόταση άντρας που τον παίρνεις. Τώρα δηλαδή αυτός ο Γιάννης εδώ πέρα πρέπει εγώ να πω ότι είναι αυτός. Λοιπόν, και ότι ό,τι γίνεται φταίω εγώ. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Επειδή ζηλεύει το σούργελο. Την είδε τώρα ένα χρόνο, είναι, λέει, transsexual. Και πριν πάρει ορμόνες, transsexual ήταν. Και πριν μακρύνει το μαλλί του, transsexual ήτανε. Και όταν πρωτοεμφανίστηκε στο σχολείο, transsexual ήτανε.
Όλοι εδώ μέσα τρανσέξουαλ είναι. Έχουμε γίνει όλοι στο ίδιο και το ίδιο. Και ο άλλος που βάζει τα ψεύτικα νύχια μακριά, τρανσέξουαλ είναι. Όλοι είμαστε τρανσέξουαλ. Δεν παλεύω για κανένα τίτλο εδώ μέσα, εγώ είμαι τρασέξουαλ, εσύ δεν είσαι τρασέξουαλ, δεν έχετε καταλάβει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ή όχι, έτσι. Δεν μπορεί όμως κανένας καραγκιόζης καρνάβαλος να κράζει εμένα και τις οποιασδήποτες εδώ μέσα, τα οποιαδήποτε κορίτσια που είναι πραγματικά τρανσέξουαλ, που έχουν κινδυνέψει τη ζωή τους και έχουν τραβήξει πολλά, και όταν ειδικά είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και μεταμφιέζεται εδώ μέσα και κάνει την τρανσέξουαλ, και το πρωί βγαίνει το πρωί ο Τζιβιλίκας με τη Χέτη, και βγαίνει το πρωί ο Τζιβιλίκας με τη Χέτη και πάει και ψωνίζει ως αυτός που είναι, και έρχεται το βράδυ εδώ μέσα και λέει εγώ είμαι φυσικά, εμένα με δέχεται η κοινωνία, μπορώ να δουλέψω, μπορώ να κάνω αυτό, εσείς είστε στην πορνεία, οι παλιές, εμάς τις καινούργιες μας δέχονται. Ποια καινούργια μόλις σε δέχεται, ποια μόλις σε δέχεται που πας ως άντρας στη δουλειά, πας ως άντρας στο κομμωτήριο, πας ως άντρας στο σούπερ μάρκετ, πας ως άντρας παντού, ε. Και κρίνεις εσύ τις κοπέλες που δουλεύουν και κάνουν ό,τι κάνουν για να επιβιώσουν στη ζωή τους, και τις κρίνεις εσύ, βρε καραγκιόζη, που είσαι ημέρα ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και ντύνεσαι μόνο για το TikTok γυναίκα. Τις κρίνεις εσύ αυτές, εσύ κρίνεις, που ντύνεσαι μόνο γυναικεία και λες μη ζηλεύτε, είστε όλες πλαστικοποιημένες και εγώ δεν θα κάνω πλαστικές. Γιατί δεν έχεις να φας, γι' αυτό δεν κάνεις πλαστικές και βυζιά. Και περιμένεις από εδώ πέρα να σου δώσουν λεφτά, να κάνεις βυζάκια. Και καλά θα κάνεις φιλομετάβαση. Εσύ θα κάνεις φιλομετάβαση. Ξεφτύλας είναι. Αυτό λέω. Ξεφτύλας είναι. Αυτό λέω το σύνορα. Ότι είναι ξεφτύλας και πάνω από εκεί 4-5 άτομα και τον χειροκροτούν. 4-5 λουμπίνες και τον χειροκροτούν, γιατί και καλά εγώ είμαι η γριά, η ζηλιάρα που τον ζηλεύω τον Καραγκιόζη, επειδή είναι 25-26 χρονών, τον ζηλεύω, γι' αυτό τα λέω. Και από κάτω χειροκροτούνε τον Καραγκιόζη. Αλλά θα μου πεις τα ίδια σκατά με αυτόν, αν είναι, τι να πεις. Τι να πεις. Και τους έστελνε σήμερα ο Καρνάβαλος να μου κάνουν αναφορά. Τα είπα και ξεθύμανα. Ας τον ξαναδώ. Ας τον ξαναδώ. Να ακούσω μόνο να λέει το όνομά μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ταπ-ταπ κάναμε. Αχ, παιδιά, λίγο ακόμα θέλουμε. Αχ, παιδιά μου, σας παρακαλώ, κάντε λίγο το ταπ-ταπ να φτάσουμε στα 50 κάπα. Έλα, μην είστε τσιγκούνιδες, θα με χτυπήσετε λίγο στο πρόσωπο. Α, στο ένα σούργελο λέμε, τον Τζιβιλίκα. Ποιο Τζιβιλίκα, τώρα με την ξανθιά περούκα είναι σαν τον τροχονόμο Βαρβάρα. Με το καστανό, είναι Τζιβιλίκας. Ναι, με το καστανό μαλλί. Πάμε λίγο τα ταπ, όλοι μαζί να φτάσουμε 53 κάπα, να σκάσει ο Τζιβιλίκας, να λες Τζιβιλίκα, βλέπεις Τζιβιλίκα, λες ότι αυτά τα κάπα που έχω πάνω είναι ψεύτικα, έτσι έλεγε στο live σήμερα, εγώ λέει δεν πληρώνω για τα κάπα, λέει από πάνω λέει να είναι ψεύτικα, είχε 7, 7 κάπα, τα δικά μου λέει τα 7 κάπα είναι λέει φυσικά. Είναι αυτά που χτυπάτε πάνω και είναι τα κάπα που λέει κάπα 51 τόσο, είναι λέει ψεύτικα. Σας πληρώνω λέει το σούργελο ο Μουστάκας
Η τροχονόμος Βαρβάρα έλεγε ότι σας πληρώνω, ότι πληρώνω, λέει εγώ από την τσέπη μου, για να μου κάνετε, λέει, τάπα, τάπα, τάπα. Τι άλλο θα πεις, ρε Αιγύπτο. Παιδιά, να σας πω κάτι, λέει εδώ, του κάβεις τη Γερμανού, λέει, σε πάνω, την Ξανθιά, λέει, την Κακάσχημη, τη Σαγωνού. Έλα, τώρα μην βρεις τη Γερμανού. Η Γερμανού είχε έναν πατέρα που έκανε μια πορεία. Εντάξει, τώρα δεν βρίζουμε τη Γερμανού και μην λέτε μαλακίες. Είναι μια γυναίκα και έχει και έναν πατέρα με μια πορεία. Τώρα δεν σας φταίει η Ναταλία Γερμανού. Τάνια, ήσουν Χανιά. Για ποια λέει. Για ποια λέει, παιδιά, γιατί Ναταλία Γερμανού δεν λέει. Α, δεν την έχω δει. Παιδιά, δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Για μια ξανθιά στο πάνελ της Γερμανίας. Παιδιά, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Καθόλου όμως. Για κάποιος στο πάνελ, λέει, της εκπομπής της. Τι ήταν, να δεις, να σας πω κάτι. Άμα η κοπέλα δεν ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί αν έχει σαγόνι μεγάλο. Εμείς τώρα εδώ δεν κρίνουμε αν η μία έχει μεγάλο σαγόνι, η άλλη έχει κοντό. Τη συγκεκριμένη που την κράζω, τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, τη συγκεκριμένη, για να μην κλαις, φρε μουστάκα. Λοιπόν, το μουστάκα που τον κράζω, του χρειάζεται, γιατί κράζει. Του χρειάζεται το κράξιμο του συγκεκριμένου. Η καινούργιο που είναι ένα ζώο και έχει δική του εκπομπή και έχει δική της εκπομπή, ο Μικρούτσικος δεν την χωνεύει. Έκανε αυτά, είναι μεταξύ της. Πάντως, έχω πάει στο Μικρούτσικο εγώ στην εκπομπή του και είχα πάρει τότε 3.000 ευρώ. Όταν είχα πάει στην εκπομπή του Μικρούτσικο, 3.000 ευρώ, παιδί, είχα πάρει. Από το Μικρούτσικο τότε. Και είχα πάρει ένα δερμάτινο σαλόνι. Και κάτι άλλο είχα πάρει, δεν θυμάμαι. Παραλίγο να τα χάσω κιόλας, γιατί δεν πήγαινα να τα πάρω. Ήταν η εκπομπή, πώς λεγότανε. Αχ, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η εκπομπή. Υπάρχει μισή μες στο YouTube. Είχα πάρει 3.000. Δεν τα πήρα αμέσως, τα πήρα μετά από ένα μήνα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η εκπομπή, παιδιά. Δεν θυμάμαι σε τι. Πραγματικά δεν θυμάμαι σε τι εκπομπές έχω πάει. Μη με ρωτάτε, ξεχνάω. Όχι, καλή, πιο μεγάλο παζάρι. Ήταν μια εκπομπή που μου πήρε συνέντευξη. Εννοείται. Εννοείται, Αλέξανδρε, δεν θα είχα πάρει λεφτά σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, απλά δεν νοερώ να τα λες, αλλά το έκανα. Το έκανα. Εγώ δεν πήγαινα, με παίρνανε και έλεγα ναι, έρχομαι να μου δώσετε μια συνέντευξη, ναι, και έρχομαι να... Όπου έλεγα την ιστορία της ζωής μου, έπαιρνα, παιδιά, λεφτά, συγγνώμη, το λέω. Το λέω. Είδε αλλιώς, δεν πήγαινα. Λέω ψέματα. Από την Τένια Μακρύ είχα πάρει... Ήταν οι δραχμές και είχα πάρει 600.000 ήταν 500.000. Από την Τένια Μακρύ. Ένα κορίτσι αλλιώτικο απ' τ' άλλα λεγόταν η εκπομπή.
από την Τένια Μακρύ ή 500.000 είχα πάρει ή 600. Να μην λέω ψέματα. Και από τη Λαμπύρη έχω πάρει πρόβες νηφικού. Πώς, τι, γιατί. Να μην λέω ψέματα. Αλλά ήμουν και κούκλα, έτσι. Ήμουνα με λαχρινή, με την μπούκλα. Εδώ. Εδώ την μπούκλα, κάτω εδώ την μπούκλα. Αλλά τι, τι γινότανε. Αυτοί με φάγανε. Μου κάνει το μαλλί σου ξανθό, κάνει το μαλλί σου ξανθό, κάνει το μαλλί σου ξανθό. Φωτίζει πιο πολύ στο φακό, φωτίζει πιο πολύ στο φακό. Τελευταία φορά το έκανα καστανό. Που είχα πάει στη μελέτη. Και μου λέει ο σκηνοθέτης, ο Θέμης Μάλης, γρήγορα μου λέει, εσένα θα σε σβήσω γιατί βρίζεις πολύ άσχημα, όλους τους θα σε σβήσω, συγγνώμη φίλε μου, γιατί βρίζεις την Ανίτα Πάνια μου και την αγαπώ την Ανίτα Πάνια μου, είναι γαμώ τα παιδιά είναι τα Πάνια μου, λοιπόν, μόνο και μόνο που βρίζεις την Ανίτα Πάνια, λοιπόν, και μου λέει ο σκηνοθέτης τώρα αυτός, ο Θέμης Μάλης, είναι φίλος μου, καλό παιδί ο Θέμης Μάλης. Λοιπόν, άκου τώρα, και έχω πάει και είμαι καστανή στην πρώτη εκπομπή. Ναι, είναι, η Ανίτα Πάνια είναι γάμο τα παιδιά. Λοιπόν, και μου λέει τώρα ο Θέμης Μάλης, κοίτα να δεις, μου λέει, το καστανό δεν σε φωτίζει, μου λέει, πρέπει να το αλλάξεις. Λέω, γιατί τώρα είναι εγώ καστανό. Και έχω πάρει τη συνέντευξη, μισή είμαι με καστανό και στο πλατό. Μέσα σε δύο μέρες έγινα ξανθιά. Και γεια σου Φένια. Και ευτυχώς που το καστανό δεν ήταν το σκούρο σκούρο, ήταν το καστανό του Σαντρέ και ξεθόριαζε γιατί ήταν πάνω από ξανθό. Και πετάω ξανθό και κάνω και ένα γκότσο και έχω βγει στη συνέντευξη ξανθιά. Γιατί μου έλεγε μετά ο σκηνοθέτης, ο Θέμης, το ξανθό, ξανθό, βγάλ το καστανό, δεν σε φωτίζει, βγάλ το καστανό. Βγάζω το καστανό και μετά κάνουμε και άλλο ένα βίντεο. Α, κάναμε και τη συγκρού. Ναι, το ξέχασα και αυτό. Κάναμε και τη συγκρού με τη μελέτη. Και βγαίνω στη συγκρού μετά με τη μελέτη. Ήμουν άρρωστη εκείνη την ημέρα. Δεν ήθελα να το κάνω το γύρισμα αυτό και να είμαι κρυωμένη. Και κάνουμε το γύρισμα με τη μελέτη με στη συγκρού. Πω, 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 να του λέω ρε. Ναι, και να του λέω: Θέμη, Θέμη, δεν μπορώ. Του λέει: Είμαι άρρωστη. Πρέπει, μου λέει: Το κάνουμε. Του λέω: Την άλλη εβδομάδα, όχι, μου λέει: Πρέπει να γυριστεί τώρα. Άντε, του λέω: Ναι, άντε, του λέω: Έλα. Και έρχονται τέλος πάντων. Έρχεται και η μελέτη. Βάψει μόλι να τη λέω: Περάσαν πολύ ωραία, έχει γέλιο μου. Τι άρρωστη μωρέ παλιός κατιάρι που βρωμάς, με έχεις μυρίσει. Άμα με μυρίζεις, φοράω πάρα πολύ ακριβό άρωμα με αντίθεση με σένα. Έλα τώρα, κοίτα λίγο ψηλά, γιατί με βλέπεις, δεν θα με ξαναδείς. Έτσι, δεν θα με ξαναδείς. Και το καλό είναι με αυτούς που κάνω blog, ξέρετε ποιο είναι. Μετά βλέπω και τι ονόματα βάζουν στους αποκλεισμένους. Τους βλέπω μετά που τους έχω αποκλεισμένους και τι ονόματα αλλάζουν. Ου, έχω τέτοια ψεύτικα προφίλ. Καλέ. Η μελέτη κορμάρα. Κορμάρα, Ντινάκη, η μελέτη. Κορμάρα. Δεν το συζητάω. Και πολύ μορφωμένη. Και πολύ καλό παιδί και η μελέτη. Και καθόλου ψώνιο. Καθόλου, καθόλου, καθόλου ψώνιο η μελέτη. Καθόλου. Δηλαδή, τελείω σχήμα στο κύμα. Ερχόταν, με έπαιρνε από το σπίτι μου. Η μόνη που δεν έχω πάει, Αλέξανδρε, είναι η Μενεγάκη. Η μόνη. Σε έχω πάει σε όλους. Στη μόνη που δεν έχω πάει είναι στη Μενεγάκη. Δεν με φώναξε ποτέ. Ποτέ δεν με φώναξε η Μενεγάκη. Κόλλα δεν με νοιάζει κιόλας.
Δεν με νοιάζει, Αλέξανδρε, Μενεγάκη. Μου έχουν πάρει τόση σοβαρή... Στο Φώτη και στη Μαρία έχω πάει μία. Άλλη μία που είχαμε πάει μια φορά, δεν την έχω αυτή. Που ήταν σε μια εκπομπή που κάνανε σαν βραδινή, αυτή την εκπομπή δεν την έχω. Που ήταν βραδινή εκπομπή που καθόμασταν δεξιά. Εδώ παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν ξέρω αν με θυμάται κανείς από αυτές τις εκπομπές. Εδώ έβγαινα στο πάνελ της Βάσκιας Λόι. Με θυμάται κανείς από το πάνελ της Βάσιας Λόι? Που ήταν μεσημεριανό και έβγαινα στα πάνελ της Βάσιας Λόι. Ελένη, ναι. Με θυμάστε? Όχι, στα πάνελ που έβγαινα. Που καθόμουν πανελίστρια. Πόσες εκπομπές έχω κάνει με τη Βάσια Λόι? 10 εκπομπές, 15. Όχι με το σαξοφωνίστα, στη Βάσια Λόι, Βάσια Λόι. Έβγαινα στο Alter ήταν τότε και έβγαινα με τη Βάσια Λόι και με την Τάνια, μια άλλη. Και πήγαινα καθόμουν εκεί στο πάνελ και σχολίαζα τα βίντεο που παίζανε, αυτοί που μιλάγανε. Δεν ξέρω αν έχω καμία. Στο πάνελ όμως, καθόμουν εκεί, πανελίστρια. Χωρίς να έχω κάποιο θέμα δικό μου. Στο Alter. Καλό μήνα, εθνική κυρία. Πρέπει να ψάξω τις κασέτες που έχω, κάτι κασέτες μέσα εδώ. Δύο κούτες, κασέτες. Αλλά και πάλι δεν ξέρω πώς θα τις μετατρέψω. Εκεί στο πάνελ είχε γέλιο. Καλέ, τι παντρεμένοι να είμαι. Καλέ, δεν θυμάστε την Βάσια Λόι, την Ξανθιά, στο Άλτερ με την Τένια, το μεσημεριανάδικο. Πέρα από την Τέση Κουβελογιάννη, τη Μελαχρινή, υπήρχε και... Στον Ευαγγελάτο, όχι, έχω πάει, μου έχει πάρει συνέντευξη. Όχι, έχω πάει, ναι, τι λες, έχω πάει, ναι, ναι, μου έχει πάρει συνέντευξη, ήμουνα σε πλατό, όχι σε εκπομπή εκεί. Σε πλατό και μου μίλαγε από άλλο πλατό. Έκανε λέει παιδάκια παπούτσι. Έκανε λέει παιδάκια η Βάσια. Καλή κοπέλα. Είναι και πολύ όμορφο κορίτσι ήταν η Βάσια Λόι. Πολύ όμορφη κοπέλα η Βάσια Λόι. Πριν την Τσιμτσιλή ήταν η Βάσια Λόι. Η Τσιμτσιλή τότε ήταν πανελίστρια κι αυτή. Δεν θυμάμαι τις εκπομπές. Τα ονόματα δεν τα θυμάμαι. Πώς λεγότανε. Αλλά η Τσιμτσιλή τότε ήταν στο πάνελ πανελίστρια. Καλή, ναι, τη θυμάμαι τη Σπερά Τζαβρανά. Φαντάσου εγώ τότε η Σπερά Τζαβρανά μου ήταν αδιάφορη, άμα ήξερα τότε. Αλλά η Τσιμτσιλή τότε ήταν πανελίστρια. Έβγαινε και αυτή στα πάνελ. Μπορεί λέει να μετατρέψει σε DVD τις κασέτες, υπάρχουν μαγαζιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν σας δείξω μέσα τι κασέτα έχω από εκπομπές, θα κάνω ένα live και θα σας δείξω μια φορά. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Κασέτες, κασέτες. Τις κοίταγα και λέω, τα έχουν χαλάσει. Ναι, το TV Weekend. Μπράβο, και μία εκπομπή λεγόταν TV Weekend. TV Weekend, μπράβο, στο TV Weekend. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. TV Weekend. Μήνα, θησαυρός λέει αυτές τις κασέτες. TV, δηλαδή τώρα μην με κάνετε να πάω μέσα, γιατί έχω πάνω... Έχω αποθηκεύσει, θα σας δείξω κούτες με κασέτες, 3 ώρες. Στο Γογουλίνι δεν πήγαινα. Πού να, τι να... Στο Γογουλίνι 4 ώρες εκπομπές. Τι να θυμηθώ. Στον άλλο, στο Χορταρέα, που έκανε και αυτός κάτι εκπομπές. Είχα βγει και με την Τζέννη.
Τι να θυμηθώ, στα παιδιά της νύχτας που δούλευα. Ω, εκεί να δεις, στα παιδιά της νύχτας που δούλευα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο έξτρα, τρία. Τι να θυμηθώ. Στο 10 με τόνο, στον Αλκίνο Μπουνιά. Ου, σε αυτό να δεις πόσες φορές. Ναι, με την Ελεάνα. Μαλάκα, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και έχεις το κάθε μου νόσκυλο. Πώς λέγονταν η άλλη εκπομπή. Καλά, στο γκαμπούρι έφαγε πόδι. Πήγα πόσες πήγα φορές, πήγα αρκετές, αλλά μετά έφαγε πόδι. Με κορόιδευε συνέχεια. Στη Μέρη Μιλιαρέση, Ουράνιο Τόξο λεγόταν η εκπομπή της. Δεν θυμάμαι, Ουράνιο Τόξο, κάπως έτσι λεγότανε. Ναι, Κανέλα, τι είναι σούργελο ρε μαλάκα. Δηλαδή, έχω πάει χωρίς πλάκα πιο πολλές εκπομπές και από ό,τι Τζέννη Χιλουδάκη. Εκείνη την περίοδο. Πάρα πολλές εκπομπές. Τι να σας δείξω τα... τις εφημερίδες τότε που είχε γίνει χαμός και με τον Big Brother. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τώρα βρήκα ένα περιοδικό εδώ. Το βρήκα, όχι, δεν το βρήκα σπίτι μου. Το... Όχι καλέ, δεν είμαι trans. Είμαι Transformers. Oh, the Big, the Nine, oh, the Safety Coach. Βρήκα ένα περιοδικό τώρα τυχαία, δεν μπορώ να ξέρω αν το μπορώ να το δείξω όλο. Να εδώ. Λέει το όνομά μου, το βλέπετε. Το βρήκα μέσα σε ένα... Το είδατε τι γράφει. Το είδατε τι γράφει το όνομά μου. Το βρήκα μέσα σε ένα παλιατζίδικο. Ναι, κάνω έτσι και λέω, α, εγώ! Το πήρα! Πώς το έχετε αυτό, λέω, κύριε? Άσε μας βρε, με, καλά. Ναι, ναι, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Κόλος σου να γίνει μηδέν. Τι λέει? Λευτέρη, α. Έφυγες. Λευτέρη, 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 Λευτέρη. Αχ, τι έχει ρε μαλάκα στο προφίλ του μία με τα βυζιά έξω. Μία χοντρή. Έφυγε, παιδιά. Ναι, και το βρήκα σε ένα παλιατζίδικο και το πήρε και λέω, αχ, να είμαι εγώ. Και με κοίταγε καλά, καλά ο παλιατζής, του λέω, δεν είμαι πάρα πολύ όμορφη. Ποια ήταν η πρώτη μου εμφάνιση? Λευτέρης Γαμιάς, καλά, ζήτα κλείλω πάρα πολύ. Λοιπόν, τι λέει ο Λευτέρη, τι, κάτι είπατε για πρώτη εμφάνιση. Την πρώτη εμφάνιση, μ' αρέσει που είχα βάλει και το θερμοσύφωνο να ανάβει. Την πρώτη εμφάνιση την έχω πει. Η πρώτη εμφάνισή μου ήταν στην... Βασικά θα σας πω, εγώ έκανα φωτογραφίσεις και θα πρέπει να βρω αυτά τα περιοδικά που τα έχω. Να με δείτε, να με δείτε, sorry, Λόξικας, με έχει φάει ο Τζιβιλίκας. Εγώ, αυτή η αγαπημένη μου πέτρα πρέπει να τη φορέσω. Λοιπόν, κιτρίνης. Εγώ έκανα φωτογραφίσεις σε περιοδικά, πικολίνο, μα το έχω ξαναπεί, ξέρω, είναι βαρετό. Σε διαφημίσεις, σε περιοδικά για ρούχα. Όταν ήμουν παιδί, είχα κάνει και κάποιες γνωστές. Είχα κάνει και κάποιες γνωστές διαφημίσεις στην τηλεόραση.
και γάλατα και σοκολάτες και αυτά. Δεν ψαχνόμουν ποτέ να γίνω γνωστή. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν ότι όπως τώρα τρέχουν όλοι να γίνουν εδώ μέσα γνωστοί, να γίνουν γνωστοί και εγώ είμαι διάσημη, εσύ δεν είσαι. Και αυτά. Δεν το είχα σκεφτεί. Ούτε καν με ένοιαζε. Και απλά με φωνάξανε και βγήκα σε μία εκπομπή, γιατί εγώ συμμετείχα να κάνω, αυτό που μου άρεσε ήταν να, η επικοινωνία με το κοινό. Μ' άρεσε δηλαδή να, δηλαδή να ανεβαίνω στη σκηνή, να χορεύω, να υποδύομαι. Αυτό μ' άρεσε. Και από κάτω να βλέπω ότι χαίρονται για αυτό που κάνω. Και μια μέρα δηλαδή με είδαν από μια εκπομπή, πλάνα με είδανε, πλάνα. Το Transformers είναι τα ρομποτάκια. Ρομπότ είμαι. Transformers, all the big the night, all the certi coach, coach, coach. Λοιπόν, τέλος πάντων με είδανε πλάνα και με σχολιάζανε. Αυτή η κοπελίτσα έλεγαν Ξανθούλα ήμουν, η Καστανή. Αυτή η κοπελίτσα μου λέει, η Καστανή, τι είναι λέει, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις τρανς. Και έλεγε ένας άλλος δημοσιογράφος πολύ γνωστός. Να ρωτήσουμε λέει τον πλαστικό της λέει, για να την έχει κάνει έτσι λέει. Δεν είναι μάλλον λέει τρανς, είναι λέει γυναίκα. Όχι λέει τρανς είναι λέει ο ένας, γυναίκα είναι η άλλη. Τρανς, γυναίκα. Και τους είχα τραβήξει το ενδιαφέρον στους δημοσιογράφους. Ζωντανά τώρα σε μια εκπομπή. Τέλος πάντων. Και με ψάχνανε να βρουν τα ποια είμαι, τα στοιχεία μου και πώς και γιατί. Μετά από αυτό άνοιξε η καριέρα μου στα τηλεοπτικά δρόμενα. Με βρήκανε. Μου λένε, θες να έρθεις στην εκπομπή? Τι να πω λέω. Μπορώ να πω, πώς είναι η ζωή σου καθημερινή, μου λέει, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δεν φαίνεσαι, μου λέει, δεν σε καταλαβαίνει ο κόσμος. Όπως αν είναι όλων των ανθρώπων, λέω. Δεν έχω κάτι, λέω, διαφορετικό από τους άλλους. Δεν με κράζουνε. Κι όντως, το κράξιμο το έχω φάει μόνο μέσα εδώ. Στη ζωή μου, παιδιά, δεν έφαγα ποτέ κράξιμο. Ποτέ όμως κράξιμο στη ζωή μου. Το λέω αλήθεια. Δεν με κράζουν, λέω, στο δρόμο. Δεν προκαλώ. Δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Δεν μ' αρέσει η πρόκληση. Δεν είμαι άνθρωπος. Ευχαριστώ για την καρδούλα. Δεν μ' αρέσει η πρόκληση. Δεν. Και μου παίρνει τη συνέντευξη αυτή. Από εκείνη την ημέρα μετά, μ' είχαν στις εφημερίδες. Εφημερίδες, μετά μου ζητάγανε να φωτογραφηθώ, μετά από άλλη εκπομπή σε άλλη εκπομπή. Μετά μου βγήκε το παρατσούκλιο από τους δημοσιογράφους, η πιο ωραία τρανσέξουαλ της Ελλάδος. Αυτό σε πολλές τρανς δεν άρεσε. Μετά από καιρό έτσι. Σου λένε, αυτή γιατί να είναι πιο ωραία. Και προσπαθούσαν όλοι να φτάσουν μια Τάνια Κέλλη. Γιατί, παιδιά, γιατί Τζιβιλίκα, μουστάκα. Είχα θηλυκότητα, είχα ομορφιά, δεν ήμουν ακουασιμόδος. Πήγαινε να συγκριθείς με μένα, ναι, που συγκρίνεσαι τώρα και χτυπιέσαι. Εγώ είμαι 25 χρονών, της εξάπλα στο κρεβάτι. Πήγαινε να συγκριθείς εσύ, Τζιβιλίκα, με μένα, ναι, όταν είμαι 20 χρονών, 25, στην ηλικία σου. Πήγαινε δες τον εαυτό σου στον καθρέφτη και πήγαινε δες εμένα σε βίντεο όταν είμαι 25 χρονών.
να δεις πως είσαι εσύ, να δεις πως ήμουν εγώ 25 χρονών. Και να δούμε, να συγκριθείς πως είμαι εγώ τώρα στα 40 και να δούμε πως θα είσαι εσύ στα 40 σου, τζιβιλίκα. Λοιπόν, και καλησπέρα, καλησπέρα, μισό λεπτό μέρης ανεβάζω. Και όλο αυτό έγινε ντόρος γιατί οι ανθρώποι βλέπαν από κοντά ότι δεν έχω πλαστικές, κουκλίτσα μου, και δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που έχουν κάνει πλαστικές. Και με θεωρήσανε μικροκαμωμένη και ωραία και αυτό και αυτό και αυτό. Τι είμαι η ωραιότερη που είχαν δει δημοσιογράφοι την εποχή του 2000, 2004, 2005, 2010. Τι θέλει κύριε Μέρη. Περικλώ, περικλώ. Κι εγώ σαν άνεμο θα φύγω. Τι είναι καλέ. Ήταν αυτό, Παναγιά μου! Ήταν αυτό, καλέ! Ήταν αυτό, καλέ! Τι έτσι! Τι έγινε! Με παίρνουν μίλα, οι άνθρωποι! Μίλα, σ' ακούω εγώ! Μίλα, μίλα, σ' ακούω! Έλα! Καλά, χαίρε Ελλάδα! Από πού είσαι, από τα Σκόπια με παίρνετε? Από πού με παίρνετε? Θα τις πάρω μετά. Ότι θα το δεις, θα φτάσει το συντριβάνι μέχρι εκεί που πρέπει. Ξαναβάλε και άλλο νερό. Κλείσε κι άλλη, θα χωρίσει. Εσύ, Βικάκη, επειδή ψάχνεσαι, θα φας μία ωραία σιγασούλα τώρα για να ηρεμήσεις. Έλα. Έλα, γιατί μας έπρεξε εδώ πέρα. Άντε. Έλεος, δηλαδή, με το κάθε σούργελο, ρε φίλε, που έχει ψυχολογικά. Τι σχέση έχει... Πού είσαι εσύ, ρε γαμπρέ? Τι σχέση έχει η Ραφαέλα? Για άλλο θέμα μιλάνε, τη Ραφαέλα να φέρει. Μωρέ, θέλουν να κάνουν τώρα εδώ πέρα γιατί θέματα. Γιατί και μπερδεύεται την Ραφαέλα? Έχει μπερδέψει Τάνια τη Ραφαέλα, έχει πει κάτι κακό για τη γυναίκα. Πάτε να κάνετε ίντρικες, ρε σκουπίδια. Τι είναι αυτή, ρε φίλε? Πόσο ψυχολογικά κουβαλάνε. Ναι, καλέ, θέλουνε μαναφούκι τώρα. Ναι, μαναφούκι θέλουν. Τι δουλειά έχει η Ραφαέλα σε αυτό που συζητάγαμε αυτή τη στιγμή? Καταρχήν, εγώ με τη Ραφαέλα δεν έχω καμία σχέση, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Η Ραφαέλα κάνει κάτι άλλο, η Ραφαέλα ανοίγει live εκεί που ανοίγει. Καμία σχέση. Εννοείται δεν έχω σχέση με τη Ραφαέλα. Μα είναι άλλη η Ραφαέλα, ρε παιδιά, είναι άλλης γενιάς κοπέλα. Τώρα μην τρελαθούμε, μην τα βάζετε ίσα και όμοια όλα. Κάποιες κοπέλες είναι άλλης γενιάς. Γιατί τα μπερδεύετε? Ρέμι, Αντάμ, 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 Αντάμ. Όποιος θέλει τώρα. Ράμι, Αντάμ. Ευχαριστούμε, Ράμι, Αντάμ, ευχαριστούμε. Thank you. Λοιπόν, τα μπερδεύουν για να κάνουν. Τι θέλουν να κάνουν τώρα, μαναφούκι, άκου τώρα για να πεις κάτι για τη γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ράμ. Όποιος θέλει, έχω μέσα δακτυλίδι και κορμί στα μπουργκούνα. Ανεβαίνει στο παράθυρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν, ρε φίλοι. Τι δουλειά έχει η Ραφαέλα, μπερδεύουν ό,τι να είναι. Πάμε, πάμε, έφυγε. Η Τάνια δεν έχει ούτε μια ρητίδα. Λοιπόν, κανέλα μου, άκουνε, Τάνια μου, θέλουμε να γυρίσεις στις κούκλες, αγαπάμε. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε Χέλη εσύ. Έλα Χέλη. Γεια σας, γεια σας. Πού είσαι ρε γαμπρέ, εσύ έφτασες? Πάτησα γη. Μπράβο. Άντε λέμε. Ράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα σου, Ράμι. Ευχαριστούμε.
Αν θέλετε να γυρίσω στις κούκλες, πηγαίνετε έξω από τις κούκλες και κάνετε συλλαλητήριο. Θα φύγει η άλλη από το καμαρίνι μου και μόνο έτσι θα γυρίσω στις κούκλες. Ποιες είναι οι κούκλες? Άσε, δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Ένα μαγαζί που οι γυναίκες σου που είναι, άνεμε, πού είναι οι γυναίκες σου, δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι, δεν σε μυριστήκανε. Καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Πρέπει να ακούμε για την... γιατί δεν πάρει να πείτε επί προσωπικού όλα αυτά. Κάτσε κοπέλα μου, η μία είναι η Κατερίνα. Πέστα! Πέστα, εγώ δεν έχω καμία σχέση, Τάνια, καμία σχέση με αυτό εδώ που κάνει. Τάνια, σκοτώνεται η εφτάρια με την Κατερίνα, ποια θα πάρει τον άνεμο. Και τι με νοιάζει εμένα η γυναίκα, η Τζουλιάνα του ανέμου. Πέστα, αυτά δεν τα λέει η Μαρία, δεν τα λέει κανένας άλλος, η Μέρη τα λέει. Εάν αγαπήσεις από σκοτώνονται, λέει. Σκοτώνονται, λέει, τα κορίτσια, τώρα τα κορίτσια, τα κορίτσια μια χαρά του μεταξύ. Ναι. Έλεσες. Και μετά ξύπνησες, άλλαξε πλευρό να μην βρεις εσύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα φάση, με το που κατεβαίνω στο αεροδρόμιο, με περιμένει ένα συνεργάτης, μου δίνει ένα Mercedes αυτόματο λιμουζίνα και μου λέει πάρτο, πατέξτε το Σαββατοκύριακο και εγώ φεύγω. Αυτό είναι, τα καλύτερα, στα καλύτερα είναι. Μαλάκα, μαλάκα σου λέω. Και τώρα πουλάω αγούρι με το, με το αυτόματο. Σουηδία είναι. Κάτσε λίγο μέρη μου τώρα εδώ. Να σου πω, κύριε άνεμέ μου, από πού είστε εσείς? Τι εννοείς? Για περιοχή, ναι, μιλάτε όμως και κάνω χώρο. Όχι Αθήνα, όχι, δεν είναι Αθήνα. Θεσσαλονίκη κοντά, Θεσσαλονίκη. Κοντά Θεσσαλονίκη, πάμε τα πατάπα όμως, Τάνια, θέλουμε story time. Ναι, αλλά δεν με αφήνουν εδώ, μιλάνε τα προσωπικά. Οδηγάω, δεν μπορώ τα πατάπα, οδηγάω. Ωραία, κλείσε λίγο το μικρόφωνο σου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, τι λέγαμε, δεν με αφήνουν και να κάνω το story time μου, με καταπιέζουν. Βλέπετε, φεύγει ο κόσμος από 250 με το που μπαίνουν και λένε τα δικά τους, πέφτουμε! Έλα, πάμε λίγο. Πες τα δικά σου, πες τα δικά σου, σ' ακούμε. Λοιπόν, πάμε. Ήρθαμε. Ναι, παρακαλώ, πείτε. Έλα, άνεμε. Δεν ήρθαμε να σου χαλάσουμε το live, όχι. Όχι, το ξέρω, γόρι μου, τι ζώδιο είσαι, Είμαι γαϊδούρη με οροσκόπο αετό.